με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μας κάνετε κι εσείς ένα σχόλιο, γιατί όπως και να το πάρει κανείς, συμβολική παρουσία χθεσινή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο Μέγκα, με ένα κανάλι, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον ταυτίστηκε με την αναστολή της λειτουργίας του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνω αυτό που λέτε, υπάρχει και ένας ισχυρός συμβολισμός, αλλά νομίζω ότι ήταν και μια πολύ σουριστική παρουσία. Γιατί ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία έγινε εδώ στο δελτίο του Μέγκα. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι θέλουμε με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς αιμονές και προκαταλήψεις, όπως είπατε. Χωρίς αιμονές και προκαταλήψεις. Να έχουμε μια σχέση ειλικρινή, μια σχέση ανοιχτή, μια σχέση. Αυτό ξέρετε όμως, για να υπάρχει μια σχέση. Απαιτούνται δύο. Είναι σαν το ταγκό, έτσι. Απαιτούνται δύο. Άρα αυτό αφορά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τη συνέντευξη όμως νομίζω ότι ήταν μια πολύ ισχυρή συνέντευξη. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τα νούμερα ότι έδειξε ενδιαφέρον και οι τηλεθεατές να την παρακολουθήσουν. Και νομίζω ότι έβαλε και ειδήσεις. Η ερμηνεία που γίνεται σήμερα από τους περισσότερους είναι ότι ουσιαστικά είστε στο πλευρό της κυβέρνησης. Έβγαλε την είδηση αυτή ο κ. Τσίπρας, έτσι. Ότι σταματάνε οι γραμμές οι διάφορες περίεργες των ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε. Κύριε Κανέλη, δεν υπάρχουν γραμμές διάφορες και περίεργες. Επιτρέψτε να σας πω γιατί ξεχνάμε νομίζω. Και καταλαβαίνω ότι τις τελευταίες μέρες τα γεγονότα είναι πολύ πυκνά. Ότι πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, την προηγούμενη Τετάρτη, σε μήνυμά του, τηλεοπτικό μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να βάλει πλάτη, πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα στον Εύρο, για να βάλει πλάτη με κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό έγινε πριν από μία εβδομάδα. Δυστυχώς είδαμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται μέχρι σήμερα. Ο τόνος τις προηγούμενες ημέρες όμως δεν είχε δοθεί σε αυτή την λογική, είχε δοθεί από την νεολαία σας. Και από κάποια στελέχη σας που δεν έδιναν σαφή απάντηση για το αν θα πρέπει να περάσουν ή να μην περάσουν οι μετανάστες από τον Εύρο. Τι επίσημες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε και μια δουλειά στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, και βγάζουμε κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες καλό θα ήταν να τις λαμβάνετε υπόψη. Λαμβάνουμε, λέω, ο τόνος όμως. Αλλά για να μιλήσουμε πολύ σοβαρά, γιατί τα πράγματα είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρά. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση δύσκολη, μια κατάσταση ανησυχητική, μια κατάσταση η οποία βεβαίως οφείλεται εν πολλής στην στάση της Τουρκίας και του Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν, ο οποίος εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και δημιουργεί έναν εκβιασμό προς την Ευρώπη, αλλά κυρίως προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια πολιτική της κυβέρνησης και βεβαίως εμείς ως αντιπολίτευση το έχουμε επισημάνει αυτό εγκαίρως. Μια πολιτική η οποία το τελευταίο διάστημα δεν έχει χαράξει μια σοβαρή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ξέρετε, αυτή η απειλή από τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας δεν είναι σημερινή. Είναι μια απειλή η οποία έρχεται από το παρελθόν. Είναι μόνιμη. Την ζήσαμε, την βιώσαμε και εμείς επί 4,5 χρόνια. Δεν έγινε όμως πράξη όλα τα προηγούμενα χρόνια και γίνεται τώρα. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ότι γίνεται τώρα δεν είναι σύμπτωση, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως έχει να κάνει με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, στη Συρία. Μην πάτε και εσείς στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ροές. Μην λέτε τώρα εσείς φταίει η Νέα Δημοκρατία για τις ροές. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που λέγε η Νέα Δημοκρατία και φάνηκε ότι ήταν λάθος. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι σε αυτό το οποίο λέμε. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε, επειδή ακριβώς είναι μια διαρκής απειλή, να έχει χαράξει μια στρατηγική, ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της. Αυτό το οποίο είδαμε δυστυχώς είναι μια πολιτική η οποία δημιούργησε ένα χάος στα νησιά, μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε διχασμό τις τοπικές κοινωνίες και ακόμα και σήμερα καταλαβαίνω ότι η προσοχή αυτές τις μέρες είναι στραμμένη στον Εύρο. Στον Εύρο, εκ των πραγμάτων. Όμως και πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας ότι το βασικό πρόβλημα, το μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η κατάσταση στα νησιά. Και για την κατάσταση στα νησιά, που θα τη βρούμε μπροστά μας και όλο το επόμενο διάστημα, όχι μόνο αυτές τις μέρες. Κύριε Χαρίτση, πριν πάμε στα νησιά, να μας πείτε τις προτάσεις σας. Τις προτάσεις, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει προτάσεις πια. Και εμείς από την πρώτη στιγμή, κύριε Φουσκίδη, επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Και όταν λέω από την πρώτη στιγμή, δεν εννοώ τις τελευταίες τρεις μέρες ή την τελευταία εβδομάδα. Ήδη από τον Ιούλιο, όταν ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, εμείς ξεκινήσαμε να καταθέτουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και η πρώτη, γιατί ξέραμε, το είχαμε ζήσει 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση, πόσο σύνθετο και πόσο δύσκολο είναι αυτό το ζήτημα. Πριν από αυτό, κύριε Χαρίτση, συμφωνείτε κι εσείς ότι έχουμε να κάνουμε με μεταναστευτικό πια πρόβλημα και όχι προσφυγικό, στην συντριπτική πλειοψηφία του? Ο κύριε Φουσκίδη, νομίζω γιατί έχει σημασία στιγμή ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση. Δεν είναι, όπως ξέρετε, βεβαίως, πάρα πολύ καλά τυπικό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια κρίση προσφυγική,
Επιμένετε σε αυτό. Βεβαίως επιμένουμε σε αυτό. Γιατί από όλες τις πλευρές έχουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, από μη εμπόλεμες ζώνες. Από το Αφγανιστάν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από το Αφγανιστάν και από τη Σομαλία. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν έχει γίνει. Σομαλία, δεν έχει γίνει πολύ γνωστό στον κόσμο. Το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη είναι στη συντριπτική πλειοψηφία προσφυγικό. Αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις ως προσφυγικό. Άρα οι άνθρωποι αυτοί. Λόγω μεταπολεμικού ακριβώς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν άσυλο ως πρόσφυγες. Αυτό είναι το βασικό. Το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Όμως. Εδώ είναι η δυσκολία. Η μεγάλη δυσκολία λοιπόν. Δηλαδή όλοι... Η μεγάλη δυσκολία κατά τη γνώμη μας, την οποία κακά τα ψέματα η χώρα μας δεν μπορεί να τη διαχειριστεί από μόνη της, είναι το τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρώπης. Το τι θα γίνει και πώς η Ευρώπη θα αναλάβει τις ευθύνες. Και επειδή είδαμε χθες Ευρωπαίους ηγέτες να βρίσκονται, και εγώ θέλω να το πω αυτό. Το είπαμε και χθες. Ότι είναι θετική κίνηση. Είναι όμως μια κίνηση, συμβολική κίνηση. Τι γίνεται στην ουσία, τι γίνεται στην πράξη, πώς βοηθάνε στην πράξη οι Ευρωπαίοι. Και δυστυχώς αυτό το οποίο ακούσαμε για μία ακόμη φορά ήταν ευχολόγια, ήταν γενικόλογο, αν θέλετε, γενικόλογες ευχαριστίες προς την Ελλάδα. Ο συμβολισμός ήταν πολύ έντονος. Πρώτη φορά δεν τι είναι τα 700 εκατομμύρια. Είδατε τι είναι τα 700 εκατομμύρια. Τα 700 εκατομμύρια είναι για νέες δομές υποδοχής προσφύγων. Άρα. Σου λέει η Ευρώπη, πάρε κάποια λεφτά και πορεύσουμε αυτά και διαχειρίσου εσύ το πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνει η Ευρώπη τις ευθύνες της. Δεν γίνεται δίκαιος διαμοιρασμός των βαρών. Αυτό είναι το μείζον. Σε αυτό πρέπει να πιεστεί η Ευρώπη. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Κανέλη, γι' αυτό και χθες, και εδώ και στο Μέγκα, στην συνέντευξή του, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη. Το είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχάς, η Ελλάδα να ζητήσει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρώπης. Είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Δεν είναι ελληνοτουρκική διένεξη το προσφυγικό. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σύνοδος κορυφής λοιπόν και η Ελλάδα και στη σύνοδο αυτή σε όλα τα ζητήματα από εδώ και πέρα της Ευρώπης να θέσει βέτο εάν δεν επιληθεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετικά κρίσιμο. Δυστυχώς και από τον Πρωθυπουργό χθες στον Εύρο, παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών, δεν είδαμε να τίθεται αυτό το ζήτημα για μία ακόμη φορά. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Επειδή ο κ. Τσίπρας πλέον είναι υπέρ των κλειστών συνόρων, μια και δεχόμαστε εισρωές τέτοιες. Αλλά σύνορα δεν είναι μόνο στον Εύρο, είναι και στη τα θαλάσσια σύνορα. Αν και κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα λέγανε ότι δεν υπάρχουν στη σύνορα, στη θάλασσα και στο Αιγαίο. Όχι, ο κ. Τσίπρας το είχε πει. Εντάξει, το είχε πει ο ίδιος προσωπικά. Το είχε πει προσωπικά. Το είχε πει προσωπικά και είχατε πέσει τότε όλοι οι θαλάσσια. Αλλά δικαιώνεται, δυστυχώς δικαιώνεται από την πραγματικότητα. Θαλάσσια σύνορα υπάρχουν λοιπόν. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει κάποια στιγμή προκειμένου να εμποδίσει τις εισρωές χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τη θάλασσα, να κάνει pushback, να σταματήσει σκάφη που έρχονται με διάφορα πιο έντονα μέσα, πιο δυναμικά μέσα. Ναι. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμφωνήσει με την κυβέρνηση ότι πρέπει να κλείσουν και τα σύνορα στη θάλασσα και στα νησιά? Κύριε Κανέλη, εμείς είμαστε απολύτως σαφείς και εμείς προς τους Έλληνες πολίτες δεν πουλάμε ούτε φτηνό πατριωτισμό, ούτε πατριδοκαπηλεία, ούτε βάζουμε στρατιωτικούς πεάνες να ηχούν όπως δυστυχώς κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες. Εμείς λέμε ότι η χώρα, όπως και κάθε ευνομούμενο κράτος, φυλάει τα σύνορά της. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό το κάνει χωρίς τυμπανοκρουσίες. Αυτό το κάνει χωρίς φανφάρες. Αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια. Στη θάλασσα όμως, στα νησιά, μια και θέτεται αυτό το ερώτημα, και είναι πολύ σωστό το ερώτημα, τι γίνεται εκεί πέρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχεις να διαχειριστείς ένα τέτοιο θαλάσσιο μέτωπο τόσο μεγάλο σε μήκος, έτσι, τέτοιου τύπου λογικές, όπως η λογική του pushback, οδηγεί σε θύματα, οδηγεί σε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και αυτό βεβαίως είναι αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, γιατί υποχρεούσε από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας να διασώσει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω, αντίκειται και σε κάθε έννοια ανθρωπισμού. Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να θαλασσοπνιγούν. Δεν υπάρχει λοιπόν λύση κλεισίματος των συνόρων. Όποιος τα λέει αυτά και τα πουλάει αυτά στον κόσμο, των θαλασσίων συνόρων, πουλάει παραμύθια στον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το οποίο υπάρχει και αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει εδώ και πολύ καιρό. Επικαλούμε και πάλι, και επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, σας παραπέμπω σε ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει ήδη από τα τέλη Ιουλίου για αυτό το ζήτημα, Ιουλίου του 2019, αποσυμφόρηση των νησιών τώρα. Χθες εδώ ο Αλέξης Τσίπρας στο δελτίο σας είπε ότι εμείς θα βάλουμε πλάτη. Να πάμε μαζί με την κυβέρνηση και να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Οι νησιώτες στους οποίους λέτε ότι είστε δίπλα δεν θέλουν καμία δομή. Αυτό πώς θα αντιμετωπίσετε? Η πρότασή σας είναι να υπάρχει μια δομή, όχι και τόσο κλειστή.
Έτσι, και ανοιχτή δομή, μάλλον. Και αν δεν τις πεις, ξεκινάμε από την αποσυμφόρηση. Ναι. Ξεκινάμε από την αποσυμφόρηση. Συμφωνούμε. Αν δεν υπάρξει αποσυμφόρηση, καμία λύση δεν υπάρχει. Επειδή είπα ότι είστε δίπλα στους νησιώτες, οι νησιώτες να μιλήσουμε λίγο και με νούμερα, για να είμαστε και πρακτικοί και για να είμαστε αντιληπτοί στο τι λέμε στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια. Η Μόρια, η οποία επί ΣΥΡΙΖΑ λέγανε κάποιοι ότι ήταν η ντροπή και λοιπά, που είχε 5.600. Σήμερα έχει 25.000. Αν ήταν ντροπή, τότε τι είναι τώρα. Επί 5. Έτσι, λοιπόν. Αλλά εγώ μένω στο ότι αυτή τη στιγμή έχει 25.000 ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν σε άθλιες συνθήκες. Ωραία. Και να χτιστεί και, εγώ σας λέω, ένα κλειστό κέντρο κράτησης, το οποίο είναι, αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν θα λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να χτιστεί. Είναι απάνθρωπο. Αλλά πέρα από όλα αυτά. Πόσοι θα μείνουν σε αυτό το κέντρο, θα μείνουν 3.000, 4.000. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Εσείς λέτε να μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα, έτσι, στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτή η λογική είναι, αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι απάνθρωπη και δημιουργεί και αντανακλαστικά στην ελληνική κοινωνία, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτά τα φαινόμενα που έχουμε δει, ειδικά στα νησιά τις τελευταίες μέρες, με λογικές να παίρνω τον νόμο στα χέρια μου από ομάδες ακροδεξιών, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για την ελληνική κοινωνία και είναι και μη αποτελεσματικές αυτές οι λογικές. Καλά, δεν υπάρχουν αυτοκριτικές σωτήρες. Αποσυμφόρηση. Και βεβαίως διεθνοποίηση του ζητήματος, η Ευρώπη να αναλάβει επιτέλους ευθύνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτση. Και τον Βασίλη Κανέλη, βεβαίως, τον καλό συνάδελφο που θα είναι και αύριο εδώ. Και εμείς πάμε να βρούμε την Ελληνική.